η λειτουργία της εξεταστικής βεβαίως δεν μας εξέπληξε. Γιατί αφενός μεν υπήρξε μια συστηματική προσπάθεια από τη μεριά της πλειοψηφίας να συγκαλυφθούν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι του εγκλήματος στα Τέμπη στο όνομα του ανθρώπινου λάθους. Και βεβαίως ούτε μας εξέπλησαν και οι ανέξοδες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην πλειοψηφία και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επί της ουσίας θέλανε να συγκαλύψουν την διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης και απλά και μόνο να καλλιεργήσουν εντυπώσεις. Παρόλα αυτά, παρά δηλαδή τη φιλότιμη προσπάθεια και του Προεδρείου και της πλειοψηφίας να μην γίνει ουσιαστική συζήτηση, με το μέχρι τώρα έργο της Επιτροπής επιβεβαιώθηκαν ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, η χρησιμότητά της. Γιατί ακριβώς συζητάμε θέματα τα οποία δεν θα υπήρχε δυνατότητα να συζητηθούν όσον αφορά το έγκλημα στα Τέμπη. Και δεύτερον, προκύπτουν σαφέστατα όχι μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και ποινικές ευθύνες υπουργών. Και από αυτή την άποψη, η όλη προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις τώρα με την τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για τις 500.000 υπογραφές που μαζεύτηκαν, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξει και τον εαυτό του στον καθρέφτη. Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε, το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να αντιμετωπίζονται όλοι οι υπουργοί κανονικά όπως και οι υπόλοιποι. Και σε αυτό το αίτημα του ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να καταργηθεί η ντροπιαστική συνταγματική διάταξη. Και από αυτή την άποψη οι κορώνες τώρα που πετάνε περί ευθύνης υπουργών είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί ακριβώς έχουν βάλει και αυτοί το χέρι τους στο να μην καταργηθεί η απαράδεκτη διάταξη. Η προσπάθεια η οποία γίνεται από μεριάς της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συγκαλυφθεί δεν μπορεί να απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα. Σε δύο πολύ μεγάλα κενά τα οποία υπάρχουν και στα οποία η εξεταστική δεν μπόρεσε να τα κουβεντιάσει. Ποια είναι τα δύο μεγάλα κενά που πραγματικά αναρωτιόμαστε τι θα μπουν στα πορίσματα. Το πρώτο μεγάλο κενό είναι η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από τις τόσες εργατοώρες που με πολύ μεγάλη επιμέλεια καταγράψατε πόσες εργατοώρες κάναν, πόσους μάρτυρες, κανείς δεν μπόρεσε να μας πει, εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που έδωσε το δικό του αφήγημα βεβαίως για συγκεκριμένους λόγους, ότι φταίνε τα πετρέλαια στις μηχανές, τα υγρά ψήξης. Κανείς άλλος δεν μπόρεσε να πει ότι οτιδήποτε. Δεν σας απασχολεί, δεν σας ενδιαφέρει το ζήτημα γιατί έγινε η έκρηξη. Την πλειοψηφία. Δεν ενδιαφέρει την πλειοψηφία το ζήτημα γιατί η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαιγε για ώρες με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των θυμάτων να είναι από την πυρκαγιά και όχι από τη σύγκρουση. Αυτά σας αφήνουν παγερά, αδιάφορους. Γιατί λοιπόν δεν ζητάτε να κληθούν εδώ πέρα οι εμπειρογνώμονες των δύο επιτροπών, οι οποίες ασχολήθηκαν και με το συγκεκριμένο ζήτημα, να μας πούν τη γνώμη. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που όρισε η δικαστική αρχή της Λάρισας και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έβαλαν οι οικογένειες των θυμάτων. Γιατί αποκλείεται αυτές τις δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσαν να φωτίσουν και πλευρές του εγκλήματος, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με την έκρηξη και την πυρκαγιά. Μάλλον είναι κάτι που δεν σας ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει, είναι γιατί επισπεύθηκε η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος. Είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες, οι ανακριτικές των ερευνών, είχαν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για να προχωρήσουμε σε αυτό. Τον κύριο Αγοραστό που καλέσαμε επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ως κατηγορούμενος. Αλλά είπε ότι δεν ήταν αυτός που έδωσε την εντολή. Εκτελούσε εντολές. Γιατί λοιπόν να μην καλέσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, τον αρμόδιο υφυπουργό, να δούμε ποιος έδωσε, που δεν είναι και κατηγορούμενος μέχρι ώρας, ποιος έδωσε την εντολή για να προχωρήσει η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος. Αν είχαν ολοκληρωθεί πραγματικά και είχαν αντιληφθεί όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται οι ανακριτικές και προανακριτικές αρχές. Γιατί λοιπόν να αποκλείεται την εξέταση του κυρίου Τριαντόπουλου. Και βεβαίως μια σειρά ερωτηματικά τα οποία μένουν αναπάντητα, παρότι έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, με ποια δικαιολογία και με ποιο σκεπτικό δεν έχει καλέσει όλους σχεδόν τους διευθύνοντες συμβούλους ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, δεν καλεί τον κύριο Σπηλιόπουλο τον Κώστα. Γιατί δεν τον καλεί, εσείς τον ορίσατε, το κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε οριστεί διευθύνων σύμβουλος και της ΕΡΓΟΣΕ και μετά του ΟΣΕ. Γιατί δεν τον καλείτε τον κύριο Σπηλιόπουλο, γιατί δεν καλείτε τον κύριο Τσαλίδη, ο οποίος φέρεται από δημοσιεύματα ότι έχει στείλει επιστολή στον κύριο Καραμαλή, διευθύνων σύμβουλο του ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Γιατί αποκλείεται, τον αποκλείεται το συγκεκριμένο μάρτυρα. Όπως επίσης και δεν υπάρχει και καμία δικαιολογία, εκτός από διάφορες κουβέντες πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, γιατί μια σειρά άλλους συνδικαλιστές δεν τους καλείται. Επειδή είναι πρωτοβάθμιων σωματείων, δεν είναι πρωτοβάθμιων, είναι και δευτεροβάθμιων. Και έχουν συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή και τον κύριο Γενιδούνια, για παράδειγμα, αλλά και τον κύριο Τρευλό, ο οποίος είναι στην Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών και επικεφαλής της ΔΕΣΚ που έστειλε την επιστολή 20 μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη και προειδοποιούσε για μεγάλο δυστύχημα το οποίο έρχεται. Γιατί τους αποκλείεται, με ποια δικαιολογία. Είναι τόσο πολλοί οι μάρτυρες αυτοί. Συγκεκριμένα αυτούς που αναφέραμε είναι 2, 3, 4, 5, 6, 8. Δηλαδή ούτε 2 εβδομάδες ακόμη. Μέσα σε 2 εβδομάδες θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί και η εξέτασή τους. Για να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι γιατί δεν τους καλείται αυτούς. Από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια κενά. Και δεν υπάρχει και καμία απάντηση επί της ουσίας. Όχι ότι καλέσαμε γενικά τόσους μάρτυρες. Επί της ουσίας ποιος θα διαφωτίσει την υπόθεση της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Έχουμε τέτοια εικόνα, όχι, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Δεν σας ενδιαφέρει ως πλειοψηφία. Απαντήστε γιατί δεν σας ενδιαφέρει ως πλειοψηφία. Δεύτερον, υπάρχει θέμα με το θέμα του χώρου που αλλοιώθηκε. Σας ενδιαφέρει ως πλειοψηφία ή δεν σας ενδιαφέρει. Και μην μιλάμε γενικά και αόριστα, λες και έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, αλλά πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω βεβαίως είναι το ζήτημα της διερεύνησης των αιτιών και των υπευθύνων του εγκλήματος, αλλά είναι και να μην επαναληφθεί. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει δημοσίευμα στην Καθημερινή, το οποίο λέει ότι απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη σιδηροδρομικά έργα, τα οποία αφορούν το ορόσημο για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, το RTMR, στο σιδηροδρομικό δίκτυο και απεντάχθηκε επίσης και η αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών σειράγκων του ΟΣΕ με χρήση έξυπνων συστημάτων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Πόσο επίκαιρα, ορισμένα ζητήματα έρχονται και επανέρχονται. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τα οποία απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και τέλος, υπάρχει ευθύνη και στο Προεδρείο. Πέρα από τα ζητήματα για το έγγραφο το συγκεκριμένο, πέρα από τα ζητήματα τα υπόλοιπα, από τη στιγμή που είχαμε ξανακουβεντιάσει εδώ στην Επιτροπή και είχαμε ζητήσει από το Προεδρείο της Επιτροπής να επικοινωνήσει άμεσα με την εισαγγελία εφετών Λάρισας. Το κάναμε πριν από 10 μέρες, ούτε λιγότερο, πριν από μια εβδομάδα. Να επικοινωνήσει με την εισαγγελία εφετών Λάρισα για να δούμε πού πάει η κατάσταση. Όμως παρόλα αυτά, παρότι υπήρξε αυτή η προτροπή από την Επιτροπή, το Προεδρείο της Εξεταστικής αδιαφόρησε να έρθει σε επικοινωνία με την εισαγγελία της Λάρισας για το πότε θα αποσταλεί η δικογραφία στην Επιτροπή. Και για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι πρέπει να κληθούν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, τουλάχιστον αυτοί που αναφέραμε, ένα. Και δεύτερον, από τη στιγμή που ολοκληρωθεί με τους μάρτυρες και δεν έχει έρθει η δικογραφία, να κάνουμε μια διακοπή των εργασιών, να δούμε ενδεχόμενα τη δικογραφία και επίσης το εάν και κατά πόσο ολοκληρώνεται από τον εφέτη ανακριτή ή προανάκριση και η αποστολή πορίσματος στην αρμόδια εισαγγελία. Οπότε να πάρουμε και το πόρισμα του εφέτη ανακριτή, να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μας κυνηγά άλλος τίποτα. Οι δύο διαδικασίες είναι παράλληλες, είναι συμπληρωματικές και πρέπει με αυτούς τους ίδιους ρυθμούς να ακολουθήσουν και οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, βεβαίως εμείς δεν συμφωνούμε με την παράταση μέχρι τις 11 Μαρτίου. Κάνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα και στην πλειοψηφία να αναθεωρήσει τη στάση της και να κληθούν και άλλοι μάρτυρες και στα υπόλοιπα κόμματα που αποχώρησαν να επιστρέψουν. Εμείς επιμένουμε σε αυτό το κάλεσμα. Εάν η απόφαση της πλειοψηφίας είναι αμετάκλητη και δεν διαφοροποιείται, εμείς παραμείναμε μέχρι τέλους στη διαδικασία. Δεν θέλαμε να διευκολύνουμε το έργο της πλειοψηφίας όπως κάνουν τα άλλα κόμματα δια της αποχώρησής τους. Από τη στιγμή όμως που η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε την εσπευμένη ολοκλήρωση της διαδικασίας Εξεταστικής Επιτροπής, εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε μια τέτοια απόφαση. Δηλώνουμε δηλαδή ότι δεν έχει κανένα νόημα η παραμονή μας. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για την ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες. Και βέβαια δεν έχετε καν την ευθυξία μπροστά στη συμπλήρωση ενός έτους από το έγκλημα στα Τέμπη, εσείς να σπεύδετε να κλείσετε την Εξεταστική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.